Έχεις δεχτεί τηλεοπτικές προτάσεις? Ναι, δεν έχει. Πέρα από το My Star Rock δεν έχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να μου ταιριάζει εμένα. Δεν ξέρω. Πώς σου φαίνεται η νέα κριτική επιτροπή φέτος? Λάθος επιλογή, όπως κάθε χρόνο. Νομίζω ότι αυτό μαστιγώνεται. Δεν τους αρέσει να μην κάνουν νούμερα, τους αρέσει να μην πάει καλά. Να σε πάω σε ένα καινούργιο project που ακούγεται ότι θα κάνει η Δίκη Καγιά και θα λέγεται The Agency. Έχει να κάνει με τη μόδα. Εντάξει. Απλώς να μην παρεστάνεται σε fashion expert, δεν είναι. Να κάνει ό,τι θέλει. Να παρουσιάσει κάτι. Πάει πολύ καλή παρουσίαση. Ρέμει να μ' αρέσει. Πιστεύεις ότι λείπει από την τηλεόραση όσον αφορά τα project της μόδας και όλο αυτό το κομμάτι? Μ' αρέσει να τη βλέπω στη τηλεόραση. Αλλά να μην λέμε ότι είναι fashion expert, δεν είναι. Το GNTM την παρακολουθούσες και αν πώς σου είχε φανεί? Κοίτα, είχε κουράσει λίγο στο GNTM. Θα ήθελα να την δώσει κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι όσο καλή δουλειά και αν κάνει ένας γονέας με το παιδί του και όσο κοντά και αν βρίσκεται, η έξαρση της βίας και όλη αυτή η κατάσταση που βλέπουμε ότι έχει ξεφύγει κάπως, πηγάζει από τα πρότυπα τα οποία είναι διαφορετικά πλέον? Πώς να μην επηρεάζεται ρε εσύ όταν η πρώτη νούμερο ένα influencer παγκοσμίως είναι μια σεβράκωτη που ξεκίνησε την καριέρα της με ένα sex tape? Τα τρελατούμε τώρα, τι εκνευρίζουμε. Και είναι παράδειγμα η Kim Kardashian. Και οι δικές μας εδώ έχουν βγάλει λεφτά επειδή προσπαθούν να την αντιγράφουν και έχουν κάνει ρούχα που είναι φλαμπέ, ας πούμε, που είναι πολυέστερες και είναι γυμνές. Και τους λέμε, α, τι ωραία, μπράβο, πολύ πετυχημένοι. Όχι, τίποτα, δεν λέω μπράβο σε καμία από αυτές. Σε καμία από όλες αυτές που είναι τσίτσιδες αυτή τη στιγμή στο Instagram, δεν θέλω να τους βλέπω, δεν θέλω να τους ακούω και δεν τους δίνω κανένα μπράβο. Γιατί το πρώτο πράγμα στο Instagram που πουλάει είναι το γυμνό. Εγώ, αν θέλω αύριο, μπορώ να βγάλω πολλά λεφτά για να βγάλω κι εγώ και το στήθος μου και τα οπίστια μου. Αυτές ποτέ δεν μπορούν να είναι ραμόνα. Εντάξει, γιατί και εγώ τα μπορούσα να πουλήσω τα παιδιά μου στο Instagram. Έχω επιλέξει να μην κάνω κάτι τέτοιο. Γιατί έχω πολύ αξιοπρέπεια σαν άνθρωπο. Ούτε καν το σκυλί μου το είχα βγάλει στο Instagram. Να ξέρουμε λίγο πού δίνουμε τα μπράβο. Και το λέω και σε εσάς στην τηλεόραση, γιατί εσείς κάνετε την περισσότερη ζημιά. Την αγαπώ, ρε παιδιά. Τι να σας πω. Σε όλα αυτά που λέει, διαφώνησα στο κομμάτι της Βίκης Καγιά, γιατί εμένα μου αρέσει προσωπικά και θεωρώ ότι η Βίκη έχει χώρο σε κάθε εκπομπή που έχει να κάνει με τη μόδα. Μπορεί να μην είναι fashion expert, δεν το ξέρω και δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά τουλάχιστον είναι μια γυναίκα που έχει περπατήσει πασαρέλες, έχει βάλει ρούχα υψηλής τραπτικής, ξέρει τη μόδα. Τα άλλα παιδιά, τα άλλα που είπε είναι τόσο πιο σημαντικά και τόσο πιο σωστά. Αλλά έχει πιάσει την ουσία το μήνυμα. Δηλαδή συμφωνώ σε όλο. Εγώ διαφωνώ. Εντάξει, εγώ ποιο διαφωνεί? Σε αυτό το κομμάτι που λέει για τις γυναίκες ότι μπορούν να βγάζουν τα ρούχα τους, πως λέει, και να είναι γυμνές. Δεν είπε αυτό. Αυτό είπε. Είπε ότι η γραμμή είναι γεμάτο γυμνό και ότι αυτές λέμε μπράβο σε αυτές τις κοπέλες. Σωστά αυτό δεν είπε. Influencers λέει μπράβο. Influencers. Εγώ δεν βλέπω το κακό σε αυτό. Δηλαδή η κάθε γυναίκα και ο κάθε άνθρωπο έχει το δικαίωμα να προβάλλει αυτό που θέλει και τη αυτοδιάθεση και να κάνει αυτό που επιθυμεί. Και είμαστε σε μια φάση που κυρίως social media. Όχι, υπάρχει, λέω. Θα πας εντελώς αλλού από αυτό. Αυτό είναι δικαιωματισμό τώρα και είναι άλλη κουβέντα. Δεν έχω τελειώσει. Ότι ό,τι θέλει κάνει ο καθένας δεν σημαίνει ότι έχουμε πήξει στο γυμνό. Λέω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά. Επειδή λέει ότι βγάλει τα ρούχα σου για να κάνεις επιτυχία. Ναι, αυτό γίνεται. Όχι, δεν είναι. Γιατί τα πιο πολλά άτομα στο Instagram πλέον βάζουν με το μαγιό του και τα λοιπά. Το θέμα είναι να ξεχωρίσει. Βγάλει τα ρούχα σου για να κάνεις επιτυχία. Μίλησε για ανθρώπου όπου από τη μια κάνουν ρούχα όχι της ποιότητας που η Ραμόνα θεωρεί ιδανική και πάρα πάρα πολύ καλή και χειροκροτάμε, λέει, ή φοράνε όσα λιγότερα γίνεται και αυτούς τους ανθρώπους τους χειροκροτούμε όλοι. Μα, και τους αποδεχόμαστε παράδειγμα, και τους κάνουμε πρότυπα. Ξεκίνησε, είπε για την Kim Kardashian. Δεν σου είπε μη το κάνεις, σου είπε ότι εγώ δεν έχω διαλέξει αυτό. Όπως επίσης είπε ότι. Όπως εσύ λες, δικαίωμά της είναι η Έλληνα, τα βγάζει και δικαίωμά της είναι και η Ραμόνα. Το σέβομαι. Εννοείται. Απλά εγώ διαφωνώ. Όπως είπε ότι δεν τ' αρέσει που βάζουν τα παιδιά τους στο Instagram. Αυτό δεν είπε. Ναι. Δεν τα έχει πουλήσει. Αυτό γιατί είναι κακό, δεν το καταλαβαίνω από την άλλη. Ο καθένας. Κοίταξε, επειδή φτάνει όπως θέλει το Instagram του. Φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε. Πρέπει να κάνουμε και μια κριτική όμως. Αυτό ακριβώς. Ότι γιατί δεν είναι δικαίωμά του να το κάνει. Ολονόν δικαίωμα είναι και ο καθένας έχει την ελευθερία να αποφασίσει τι εκείνο τον αντιπροσωπεύει και τι θέλει να μοιραστεί με τον κόσμο και πώς είναι το Instagram του και τι φοράει και αν είναι γυμνός. Και οι εκπομπές έχουν δικαίωμα να παίζουν ό,τι θέλουν. Υπάρχει όμως καλό, κακό, ποιοτικό και μη ποιοτικό. Αν τα ισοπεδώνουμε έτσι όλα, όλοι έχουν δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν θα λέμε τίποτα. Όχι, όλοι κάπως έχουν πρέπει δικαίωμα να ξεχωρίζει το ποιοτικό από το τρας. Το μέτριο. Αλλά πολλές φορές το ποιοτικό το μπορεί να είναι πολύ πιο τρας από αυτό που πιστεύεις ότι είναι τρας. Τώρα, στην εικόνα φορές, και μένουμε σε άλλα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει ένα στάνταρ όμως. Δεν μπορεί, τα έχουμε κάνει όλα χαρμά. Το ρούχο κάνει το στάνταρ. Πρέπει να υπάρχει ένα στάνταρ στους ανθρώπους, στα ρούχα,
Σε όλα πρέπει να υπάρχει ένα στάνταρ. Αυτά τα στάνταρ όμω. Κάποιο πρέπει να τα βάλει, εσύ που τα βάλει. Εσύ. Όχι, δεν τα βάζω εγώ. Κάποιο πρέπει να τα βάλει. Αν δεν μπουν στάνταρ και όπω στη βαθμολογία υπάρχει βάση. Το 10 και κάτω. Αλλιώ δεν μην βάλουμε. Υπάρχει κριτήριο αισθητική αρχικά και δεν μιλάω για αισθητική. Μιλάω για τα πάντα. Πρέπει να υπάρχουν στάνταρ. Και ο κάθε influencer σε όσα εισαγωγικά θέλετε βάλετε το. Κάπου απευθύνεται, κάποιο ταυτίζεται, κάποιο ξεκίνησε όμω όλα αυτά. Υπάρχει κριτήριο προσωπική αισθητική. Και αυτό που τον καθένα τον κάνει να αισθάνεται εντάξει με τον εαυτό του, καλά κάνει και το μοιράζεται. Mm. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό. Αλλά αυτό που είπε η Ρεμόνα είναι διαφορετικό από αυτό που σχολιάζουμε. Εκείνη λέει ότι υπάρχει αυτό, εγώ δεν το χειροκροτώ, εγώ δεν το επιβραβεύω, εγώ δεν το θέλω. Όμως υπάρχει. Και για τα παιδιά της το πρόβλημα. Δεν είπε να καούνε, να σβήστε το αυτού έξω από εδώ. Αναφέρθηκε στα πρότυπα των παιδιών της και είπε ότι τα πρότυπα που βλέπω εγώ να είναι γυμνές και με βάση ένα sex tape, η Kim Kardashian, να έχει γίνει πασίγνωστη και να πουλάει οτιδήποτε, τα ρούχα της, τα καλλιτικά της, ό,τι κάνει και να βγάζει λεφτά από αυτό, δεν της αρέσει. Είναι ωραίο πρότυπο, ναι, ωραίο πρότυπο. Αυτό είπε η γυναίκα. Και πάρα πολλά παιδιά, συγγνώμη τώρα, πολλά έφηβα παιδιά δεν λένε, εγώ θα γίνω influencer, εγώ θα γίνω video gamer. Και καλά κάνουν, γιατί αυτό. Και το να γίνεις influencer σε πληρώνω, δεν είναι και εύκολο. Θεωρούν. Θα μου πεις, μπορεί να μην απαιτεί χρόνια σπουδές και να πας στο πανεπιστήμιο. Υπάρχει όμως και υπάρχουν και παιδιά που κάνουν αυτή τη δουλειά και την κάνουν πάρα πολύ καλά, με πάρα πολλές δυσκολίες. Τα προσπαθούν πάρα πολλά χρόνια. Εσύ παίρνεις μόνο το καλό, την κορυφή του παγόβουνου. Γιατί κάτω από τη θάλασσα, που είναι το 90% του παγόβουνου, είναι παιδιά που δεν τα κατάφεραν, είναι παιδιά που απογοητεύονται πολύ εύκολα, είναι παιδιά που νομίζουν ότι θα σου έρθουν όλα εύκολα στη ζωή. Γιατί ότι είναι εύκολο στην να βάλει λεφτά. Τις εικόνες που φαίνονται όλα εύκολα. Ζούμε στην εποχή λοιπόν αυτό που λέει η Ραμόνα, που συμφωνώ απόλυτα, το ότι μπορεί να μην σπουδάσει, μπορεί να μην έχει ενδιαφέροντα, μπορεί οτιδήποτε, θα βγάλει λίγο τον απαυτό σου κτλ. Και μπορεί να αποκτήσει followers. Αυτό είναι το κακό ότι πρότυπο. Γίνεσαι σημαντικός μέσα το ότι έχει όλο δικαίωμα να το κάνει, χαίρομαι πολύ. Γδύσου, τράβω τη φωτογραφία, πούλα τα από παιδιά σου. Από την άλλη έχεις πλευρά, δικαίωμα. Το να λέμε και η γενικότητα εύκολη δεν οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Γιατί εγώ τώρα στο καμαρίνι με την Τίνα μιλούσαμε και μου λέει, συζητούσαμε το θέμα με τα παιδιά. Θα το πούμε μετά, αλλά θα σου πω. Συζητούσαμε το θέμα με τα παιδιά που πήγανε στο κλαμπ στη Βουλιαγμένη και του καταναλώσαν αλκοόλ και είχαμε την εξέλιξη που είχαμε. Και μου λέει ότι τα δικά μου τα παιδιά, και πιάσαμε την κουβέντα για τους YouTubers, που υπάρχουν YouTubers που όντως μπορεί να ανοίγουν σε μια κατηγορία που εσύ λες ότι προάγουν τη βία, ότι οδηγούν τα παιδιά στην επιθετικότητα κτλ. Και μου λέει, γιατί έχει δύο παιδιά που είναι έφηβα, είναι 15 χρονών, ότι βλέπουν κάτι YouTubers που βοηθούν τους ανθρώπους, βοηθούν τα νέα κορίτσια να προσέχουν, να μην παραπλανηθούν από έναν άνθρωπο που θέλει κάτι διαφορετικό από εκείνα. Να μην τους εκμεταλλευτούν. Πάνε και αγοράζουν και τα ανεβάζουν σε βίντεο και τα αναρτούν ρούχα σε ανθρώπους που βρίσκουν στο κέντρο της Αθήνας και έχουν πραγματική ανάγκη. Γι' αυτό τους σοβαλιάζουμε όλους. Ναι, αν πεις YouTubers που βλέπουν οι νέοι, το μυαλό σου αυτόματα πάει σε κάτι πάρα πολύ αρνητικό και πάρα πολύ κακό. Γιατί δυστυχώς έχουμε δώσει αυτή τη διάσταση. Έχουμε δώσει αυτή τη διάσταση στους YouTubers. Τι δώσαμε εμείς, τι δώσαμε. Υπάρχουν όμως και καλοί. Υπάρχει, δηλαδή δεν μπορεί όλα να είναι ο κανόνας. Εμείς επειδή το κακό να είναι ο κανόνας. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Όμως, αν αρχίσουμε λοιπόν από το να προβάλλουμε νυχθημερών τα κακά πρότυπα τύπου Σούπερ Κική, Σούπερ Μική, Σούπερ Φική. Ας αρχίσουμε. Ονόματα, θα γιατί πω εγώ το πω. Γιατί για μένα είναι κακό. Μπορεί να είναι ένα πρότυπο που δεν σου για αρέσει. Για μένα, αγάπη μου. Δεν λέω να το πω. Μπορεί να γελάω και να νιώθω ότι εσύ μπορεί να γελάς. Δεν θέλω να γελάς. Εγώ θέλω να γελάς. Μπορεί να εκφράζεται μέσα από έναν άνθρωπο. Ωραία, ρε παιδιά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι είναι χείριστο πρότυπο. Δεν μου αρέσει ούτε αγραμματοσύνη, ούτε επιθετικότητα, ούτε η αγένεια, ούτε τίποτα. Αν εσείς γελάτε με αυτό, δικαίωμά σας όπως λέμε, γιατί ζούμε στην εποχή. Άλλος μπορεί να μην γελάει. Άλλος μπορεί να ταυτίζεται με έναν άνθρωπο που βλέπει. Και εκεί δημόσιο λόγο, σε κάποιον στον τρόπο που μεγάλωσε ένας άνθρωπος, στον τρόπο που διαμορφώνει τι σκέψη κάνουμε του. Τώρα. Δεν μπορεί όμως να τα βάλουμε όλα σε ένα κουβάκι και να τα πετάξουμε. Ακριβώς λοιπόν, υποστηρίζοντας αυτό που λες, είναι ας σταματήσουμε λοιπόν να προβάλλουμε αυτά τα στρεβλά πρότυπα και να φέρουμε δύο-τρεις σαν και αυτά που λες εσύ. Ναι, και αλλά ποιο ορίζει, Βασιλάμπρο, τι είναι το στρεβλό πρότυπο και τι είναι το υγιές πρότυπο. Αν δεν μπορεί να ορίσει, αν δεν μπορούμε να ορίσουμε, κάνουμε λάθος δουλειά. Γιατί και κλείνοντας επίσης, πήρα μόνο κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο για να λέμε την παρούφα μας. Πρέπει να έχουμε και ένα κριτήριο. Αλλιώς, αν δεν βάζουμε κριτήριο, σημαίνει ότι όλοι μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Το ότι μπορούμε να βγούμε και να τα πούμε, δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε και μια ευθύνη. Ένα άρα κριτήριο, λοιπόν η ευθύνη είναι να βάλεις και ένα κριτήριο. Ένα κριτήριο μπορεί να είναι προσωπικό. Mm. Δηλαδή, εσύ μπορεί να έχεις θέσει ένα κριτήριο για τον εαυτό σου προσωπικό. Ναι. Αλλά για να καθιερωθεί, πρέπει να είναι και ομαδικό. Δηλαδή, αν εσύ με το δικό σου προσωπικό κριτήριο θεωρείς ότι όλα είναι τρας, δεν πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά. Προφανώς. Γιατί κατάλαβες, θέλω να σου πω. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι όλα τρας. Εγώ όμως μπορώ να πω, εγώ σαν εγώ, έτσι.
ότι πέντε άτομα δεν μ' αρέσουν, πέντε άλλα μ' αρέσουν. Και να τα προβάλλω στην χή εκπομπή μου. Επίσης, αυτό λέω. Και προβάλλεται από τα δικά τη social media, στο YouTube τη. Δεν πρέ, λέω πώ το παίζουν όλα τα κανάλια. Λέει μια μπαρούφα και το παίζουν όλα τα κανάλια. Ναι, γιατί έτσι εντάξει. Έκλεισε η Ραμόνα. Μόνο... Η Ραμόνα έκλεισε λέγοντα ότι και εσεί τα κανάλια έχετε ευθύνη. Είναι συγκεκριμένοι και έχουμε, αλλά είναι. Αυτό λέω. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλάζουν τα πρότυπα. Τους YouTubers που βλέπουν τα παιδιά της Δίνας. Χαίρομαι πολύ. Καλύτερα. Από το να πουλάνε.